Έχει χώρο. Ποιος. Η κάρτα. Μπορεί να κάνω zoom out. Σωστά. Τι λέει εδώ. A9-13900K. Πάμε να δούμε τη Z790 Aorus Elite. Αχ! AX. Σήμερα θα κάνουμε ένα overview της μητρικής και έχω και έναν A9 εδώ πέρα. Να δούμε τι παίζει στην καινούργια πλατφόρμα της Intel. Είδαμε μία LGA1700AD, αλλά τώρα έχουμε 13η γενιά, έχουμε το κτίνος και έχουμε overclockable πλατφόρμα. Οπότε πάμε να δούμε τι έξτρα παίζει σε αυτή την πλατφόρμα, γιατί η Intel τελευταία κόβει πολλά πράγματα από τις πιο μικρές τέτοιες και εδώ υποτίθεται τα έχουμε όλα. Να δούμε πρώτα τι λέει πίσω στο κουτί. Πρώτον, Wi-Fi. Ναι, που σημαίνει έχει και Bluetooth, δεν χρειάζεται να παίρνεις extra dongles. Μπράβο. Μετά έχει 16 συν 1 συν 2 φάσεις. Και στο 16 έχει αστεράκι. Δεν το πρόσεξα πριν αυτό. Τι εννοείς gigabyte αστεράκι. Α, οκ, okay, το 16 είναι 8 συν 8 φάσεις παράλληλο design. Οπότε όντως είναι 16 φάσεις. Μετά έχει, θα δούμε τα MOSFETs κλπ. Πώς είναι, πώς ψύχονται και τα σχετικά. PC Express 5, 16 απλή slot. Και έχει και easy latch. Θα το δούμε αυτό. Μου αρέσει τα easy latch τελευταία. Που είπα στην αρχή Wi-Fi. Wi-Fi 6 να αναφέρουμε. Οκ, okay, καλή φάση. 802.11ax. Τα USB θα τα δούμε. Είναι ATX. Έχει 2 PC Express 4 τετραπλής. 50 σαντιμάκια θα δούμε. DDR5, 4 slot dual channel, θα το δούμε και αυτό. 4 M2 Gen 4, αυτό ήθελα να δω πριν να ανοίξω. Ωραία, τα υπόλοιπα θα δούμε μέσα, οπότε πάμε μέσα στο κουτί. Το γεράκι όσο πάει παίρνει upgrades. Για να δούμε τι λέει το Z790 chipset. Ανοίγοντας το κουτί, βλέπουμε τη μητρική, πάρα πολύ ωραία. Βάζουμε στην άκρη, να δούμε τι άλλα καλό διαβάζει μέσα. Μία κεραία, ο μπαμπάτσικη. Για το Wi-Fi 6, το Quick Start Manual, καλή φάση. Το G-Connector που χρησιμοποιεί Gigabyte για τα front panels. Και δύο SATA 3 καλώδια που πλέον δεν θα γκρινιάξω γιατί M2 πήγαμε τώρα. Team Up Fight On, είναι όντως ATX το form factor. Το πρώτο πράγμα που παρατήρησα είναι ότι δεν έχει rear panel που εντάξει, σε αυτή την κατηγορία δεν περιμένουμε να έχει rear shield, συγγνώμη. Ασπίδα. Και το κατάλαβα επειδή τρυπήθηκα από ένα πινάκι εδώ κάτω με το που το πιάσα. Κάτι παίζει με τα layers design που έχει το τέτοιο. Μόλις πήγα να δω, ας πούμε, τα PCI Express, τα slots, αλλά είναι άλλο design. Δεν φεύγουν από πίσω τα πινάκια του PCI Express 5. Ενδιαφέρον. Και το πιο καινούριο feature που έχει αυτή η μητρική είναι φυσικά αυτό εδώ το slot που είναι PCI Express 5. Που είναι ένα PCI Express γνωστό slot, απλά είναι πιο γρήγορο. Αυτό. Εντάξει, θα μπαίνουν και. Λοιπόν, επειδή το ξέρω ότι πολλοί από εσάς, επειδή είστε πολύ τζιμάνια που βλέπετε αυτό το κανάλι, το ξέρετε ήδη, αλλά δεν μπορείτε να βάλετε και PCI Express 4 ή PCI Express 3 ή και παλιότερη κάρτα γραφικών σε αυτή τη μητρική, μην αγχώνεστε. Αυτό που δεν μπορείτε να βάλετε στη μητρική είναι DDR4 μητρική, γιατί είναι DDR5 support, δύο κανάλια, 5-4. 4 slot σύνολο. Έχουμε το LGA 1700 και 1700 πινάκια, στο οποίο μπορείτε να βάλετε επεξεργαστές όπως αυτόν. Προτείνω φυσικά για αυτή την πλατφόρμα τη Z ως συνήθως και εδώ και πάρα πολλά χρόνια στις περιπτώσεις της Intel overclockable K επεξεργαστές. Ο 13900K είναι καλή περίπτωση. Θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτόν. Έχουμε να πούμε μερικά πραγματάκια, αλλά ας τελειώσουμε τη μητρική. Power delivery. Το κλασικό 24-πινο τροφοδοσίας και πάνω για την τροφοδοσία του επεξεργαστή, ο οποίος φτάνει μέχρι 353W στα 5,8 GHz. Θέλουμε δύο 8-πινα που το χρειάζεται, όπως και το power delivery που είπαμε νωρίτερα, το οποίο ψύχεται από δύο μπάτσικες ψύκτρες. Την κυρία εδώ πάνω και αυτό το οποίο πιάνει και χώρο πάνω από το κομμάτι του rear IO. Που είναι όλο μεταλλικό αυτό και δεν βλέπω και RGB εδώ πάνω. Που δεν με πειράζει καθόλου, προτιμώ ψύξη. Μιλώντας για το rear IO, πάμε να δούμε τι έχει. 4 USB είναι αυτά. USB 2 φαντάζομαι είναι. 1, 2, 3, 4, 5 USB-A 3,2 και USB-C. 20G λέει, οκ, okay, καλή φάση. Έχουμε ένα HDMI και ένα DisplayPort, γιατί πολλοί Intel έχουν ενσωματωμένα γραφικά, οπότε στο ενδεχόμενο που θα το κάνετε αυτό που δεν το προτείνω για αυτή την πλατφόρμα να το κάνετε, μπορείτε με αυτόν τον τρόπο. Και μετά έχουμε οπτικό, SPDIF, line-out και mic. Ενδιαφέρον, είναι σχετικό line-out για τα ηχεία και μικρόφωνο, οκ, okay, μια χαρά. Το αναφέρει εδώ πέρα Gigabyte, έχει στο Wi-Fi ενάμεσα, που εδώ συνδέει στην κεραία, έχει ένα το εικονίδιο του 6, διαφημίζουν ότι είναι Wi-Fi 6. Πάμε
πιο μέσα. 1, 2, 3 M2 slots. Αυτό που είναι πάνω από την κάρτα έχει και extra ψήξη. Όλα είναι PCI Express 4, τετραπλής. Και κάτω έχουμε τα PCI Express 3, τα δύο slots, τα οποία είναι full length, αλλά είναι τετραπλής. Τώρα, front panel. Ένα HD audio για το κουτί για μπροστά, αν θέλετε να βάλετε ακουστικά κλπ. 4 USB 2 και 2 USB 3. Όταν λέω 4, εννοώ 2, που έχουν από 2 μέσα USB 2, και ένα USB 3, το οποίο έχει... βγάζει για 2 USB 3. RGB, τα κλασικά, και απλό και addressable RGB κάτω και τέρμα πάνω. Και για φανάκια έχουμε 2 εδώ πάνω που είναι για CPU fan και CPU OPT, άλλα 4 εδώ κάτω, 6. Ενδιαφέρον, έχουν βάλει εδώ κάτω. Δεν με πειράζει πάρα πολύ. Εντάξει, θα βάλεις κανένα extension αν χρειαστεί. 3 SATA για SSDs ή και οπτικούς, αν και τελευταία έχουμε πάει στην κατηγορία M2 αρκετά, γιατί έχουν πέσει οι τιμές προς τα εκεί και το προτείνω, γιατί πλέον έχουμε και τα κατάλληλα PCI Express Lanes. Εδώ έχουμε τις μνήμες και έχουμε front panel USB-C. Ένα για την... Εντάξει, πλέον στάνταρ πράγματα για τη μητρική. Λόγω της κατηγορίας της μητρικής, για error handling δεν έχουμε κάποια οθονίτσα, κάποια LCD, αλλά έχουμε τα error LEDs, τα οποία είναι... Να τα. Εδώ 4 λεντάκια, τα οποία τα συμβουλεύεστε στο ενδεχόμενο κάτι δεν αφήνει το μηχάνημα να αποστάρει. Και εδώ φυσικά, πίσω από αυτή την ψύκτρα, είναι το καινούριο chipset, το Z790, το οποίο κάνει όλα αυτά τα καλούδια, όπως το overclock της κυρίας. A9, LGA 1700, δεν θα το βγάλω από το κουτάκι του ακόμη. Λοιπόν, ξέρετε τι θα κάνουμε. Έχω αρκετά πράγματα να κάνω ένα πολύ όμορφο μπιλντάκι με αυτή την πλατφόρμα. Ζώο, κτίνος, γρήγορο. Άμα θέλετε, αφήστε ένα like, αφήστε και ένα σχόλιο κάτω, αν είναι να βάλουμε μπρος να κάνουμε κανένα build. Δεν θα είναι φθηνό, δεν θα είναι πρόταση build, γιατί θα είναι πράγματα που έχω, αλλά θα είναι πολύ να το μηχανάκι και νομίζω θα είναι καλή φάση να φλεξάρουμε το πόσο γρήγορο PC μπορώ να φτιάξω. Να μιλήσουμε λίγο για την καινούργια, την τελευταία πλατφόρμα της 13ης γενιάς της Intel. Εδώ έχω το 13900, είναι το γρηγορότερο παράδειγμα, 8 performance cores, 16 efficiency cores, 24 cores σύνολο, 32 threads, δηλαδή οι performance cores είναι hyper-threaded. Οι efficiency cores που είναι, έχει 16 πυρήνες που είναι πιο αργοί, που κάνουν όλα τις εύκολες δουλειές τις που δεν θέλουν τέτοιο, που δεν καίνε πολύ ρεύμα, που δεν χρειάζονται τρελές επιδόσεις, που είναι στα 2,2 GHz και έχουμε τους άλλους 8, οι οποίοι πάνε μέχρι τα 5,8 GHz. Είναι μπόλικα και έχει και hyper-threading. Για gaming είναι, ξέρεις τι, άμα κάνουμε τον build θα δούμε πώς είναι σε gaming. Κάνουμε έτσι, τι είναι, έτσι απλά χτίζουμε. Ζεσταίνονται, ναι, και είναι ρεύμα, ναι, αλλά για καθημερινή χρήση είναι πολύ πιο κρύοι και πιο οικονομικοί από ό,τι τους φαίνεται, γιατί η efficiency cores δεν είναι αστεί. Μέγιστη, όντως, όπως είπα πριν, 353, αν δεν κάνω λάθος, watt μέγιστη κατανάλωση. Okay, ναι, ξέρω, η AMD έβγαλε την καινούργια γενιά και πάει εξίσου καλά. Αλλά το θετικό στην όλη φάση είναι ότι έχουμε τρελό ανταγωνισμό, αν και λίγο τσιμπημένος ακόμη, θα μπορούσε να είναι χειρότερα. Τον βρήκα στην ελληνική αγορά κοντά στα 7,5 εκατοστάρικα, το συγκεκριμένο, και τη μητρική 3,45 με 3,50. Το συγκεκριμένο κόμπο, το οποίο είναι πάρα πολύ καλή φάση, για enthusiast, για high-tier gaming, που με αυτό το συνδυασμό θα βάλετε ό,τι πιο top κάρτα γραφικών μπορείτε να αγοράσετε, γιατί δεν θα έχετε bottlenecks, χρειάζεστε ένα 1100 στάρι. Τι δείχνεις? Α, να πατήσουν εδώ να δουν το βίντεο της 4090 και εδώ να κάνουν subscribe και στην περιγραφή να δουν όλα τα κοινωνικά δίκτυα και το Discord που θα έρθουνε. Φυσικά, άσε και ένα σχόλιο κάτω. 7,5 και το στάρι είναι αυτό. Γεια σας.